Εκδήλωση για τη γεωργία ακριβία και την ίδρυση συνεργατικών σχηματισμών παραγωγών αγροτικών προϊόντων διοργανώνει αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στι 5.30 το απόγευμα, ο Σπέκο Βροντού, στη γνώριμη αίθουσα του Πολιτιστικού του Συλλόγου. Θέματα που θα αναπτυχθούν θα είναι προκαταρκτικέ ενέργειε για την ίδρυση ενό αγροτικού κλάστερ βασισμένο στη γεωργία ακριβία στην Κεντρική Μακεδονία, εφαρμογή γεωργία ακριβία πρακτικές άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας, παρουσίαση και ενημέρωση για το προσχέδιο της δομής του προτινόμενου κλάστερ, προϋποθέσεις και αναμενόμενα ωφέλη ενός κλάστερ γεωργίας ακριβίας, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Μια πολύ καλή ευκαιρία πραγματικά για να πληροφορηθούν οι αγρότες της περιοχής για κάτι που πιθανόν να τους ενδιαφέρει, σας συστήνω και σας προτείνω να παραβρεθείτε και να την παρακολουθήσετε φίλες και φίλοι αγρότες της περιοχής. Με τροπολογία που κατάθεσαν οι βουλευτές Γιάννης Κουτσούκος και Μιχάλης Κασής από το Πασόκ και Κώστας Κόλιας από τη Νέα Δημοκρατία προτείνουν να ανασταλούν πράξεις εκτέλεσης εναντίον της περιουσίας φυσικών προσώπων που είχαν την ευθύνη συνεταιρισμών υπό εκαθάριση. Προτείνεται δηλαδή μέχρι το τέλος της εκαθάρισης να αναστέλλεται κάθε πράξη εκτέλεσης εναντίον της περιουσίας των προσώπων αυτών και όπως αιτιολογούν την πρόταση τους συμβουλευτές για τους υποεκαθάρισης συνεταιρισμούς κρίνεται δίκαιο να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκαθάρισης των συνεταιρισμών ώστε αν τυχόν το Δημόσιο, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, τα πιστοντικά ιδρύματα, η υποεκαθάριση ΑΤΕ και ΤΡΙΤΗ Υκανοποιηθούν από την περιουσία της εκαθάρισης να μην στρέφονται διαρκούσεις της εκαθάρισης και εναντίον των περιουσιών των φυσικών προσώπων που άσκησαν τη διοίκηση. Ζημίες και μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρεία στην τελευταία του συνεδρίαση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρεία και του ομίλου της για την περίοδο 1η Εβδόμου 2014 έως 39 του 2014. Ο κύκλος των εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης ανήλθε σε 23 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένο κατά 31,41% έναντι της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιριών της Σερβίας ανήλθε σε 45 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένο κατά 8,66% έναντι της περσινής περίοδου. Σημειώνεται ότι στη μείωση αυτή του κύκλου εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περσινής περίοδου συνέβαλαν ιδίως η μείωση των πωλήσεων ως αποτέλεσμα των νέων συνθήκων του ανταγωνισμού και της κατάρρευσης της τιμής πώληση της ζάχαρης στην εγχώρια αγορά. Επιπρόσθετα, η παραπάνω μείωση των τιμών επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε πρόσχερα αρνητικά μεικτά αποτελέσματα για την εταιρεία. Η πάλε ποτέ κορυφαία αγροτική βιομηχανία της χώρας μας και η χωρίς σταματημό κατάντια της πραγματικά. Ο Ελγό Δήμητρας Κίτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά την κατάρτιση και ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα με θέμα εκτροφή εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, ωφέλη και οικονομικές ενισχύσει. Η μερίδα που αφορά όλους τους κτηνοτρόφους καθώς και τους νέους αγρότες θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ελγό Δήμητρα Σκίδρα στο δεύτερο χιλιόμετρο Μαυροβούνι Έδεσας πρώην Κέγε σε συνεργασία με το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζών Νέας Μεσύμβριας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αρτιότερη διοργάνωση της εκδήλωσης Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 23 810 89 83. υπεύθυνοι κύριοι Μιχάλη Σιδηρόπουλο και κύριοι Γιάννη Θεοχαρόπουλο.